άξερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε. Εμφύλιος πόλεμος. Λέγει ο προφήτης Εζεκή τρία ονόματα. Το πρώτο όνομα είναι Ρο, ωμέγα, σίγμα, Ρος. Η προφητεία έχει εσχατολογικό βάθος και είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος υπό το όνομα Ρος. Δεν είναι η Ρώση, ακριβώς η Ρώση. Προσέξτε, δεν είναι ακριβώς η Ρώση. Είναι ο ιστορικός τύπος η Ρώση, αλλά δεν είναι η Ρώση. Αλλά τι είναι, να σας πω τι είναι. Όλες οι αντίθετες δυνάμεις Ανατολής και Δύσεως. Πώς μπορεί να πολεμήσουν μεταξύ τους στη μάχη του Αρμαγεδόνος και να αλληλοεξοδοθούν, να σας πω. Και προχωρούμε παρακάτω. 17 έως 19 η στίχη που θα σας διαβάσω. Και είδον έναν άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον πάση της ορναίης της πετωμένης εν μεσουρανήματι. Δεύτε, συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημέρων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων και είδων των θηρίων και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Να σας αποδώσω, αγαπητοί μου, αυτό το κείμενο που σας διάβασα με λίγα λόγια, με απλά λόγια. Και είδα έναν άγγελο να στέκεται στον ήλιο και έκραξε με φωνή μεγάλη λέγοντας σε όλα τα όρνια που πετούσαν στον ουρανό, στον αέρα, ελάτε, ελάτε μαζευτείτε στο δείπνο το μεγάλο του Θεού να φάτε σάρκες βασιλέων, σάρκες χιλιάρχων και σάρκες ισχυρών και σάρκες αλόγων και των υπαίων και σάρκες όλων ελευθέρων και δούλων μικρών και μεγάλων. Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματά τους μαζεμένα να κάνουν πόλεμο εναντίον εκείνου που εκάθιτο επάνω στο λευκό άλογο και εναντίον του στρατεύματός του. Εις όλην αυτήν την περικοπή θα σας παρακαλέσω πολύ εδώ να προσέξετε. Να προσέξετε αυτά που θα πούμε και πέρα, όπως και εκείνα που θα πούμε την ερχομένη φορά. Προσέξτε παρακαλώ. Εις αυτή την περικοπή που σας διάβασα είναι μια δευτέρα αναφορά στον τελευταίο της ιστορίας τρομερών πόλεμων του Αρμαγεδόνος. Ο περίφημος διαβόητος αυτός πόλεμος του Αρμαγεδόνος, τον οποίον Αρμαγεδόνα οι αιρετικοί εκμεταλλεύονται και τόσο συχνά μιλούνε γι' αυτόν. Έχουμε μία δευτέρα αναφορά. Η πρώτη αναφορά έγινε στο 16ο κεφάλαιο. Θα έχουμε και μία τρίτη αναφορά που θα είναι ευθύς στο επόμενο κεφάλαιο, στο 20ο. Τουλάχιστον τρεις. Έχουμε περισσότερες. Τουλάχιστον τρεις κύριες αναφορές στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό σας είχα πει την περασμένη φορά ότι δεν πρέπει να έχουμε
να περιμένουμε ιστορική αλληλουχία των περιγραφωμένων γεγονότων. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε και να λέμε διαβάζουμε την Αποκάλυψη και λέμε τώρα μιλάει γι' αυτό, άρα λοιπόν θα γίνει αυτό. Μετά μιλάει για κάτι παρακάτω, μετά από το πρώτο θα γίνει το δεύτερο. Όχι. Και θα σας είχα πει ένα παράδειγμα. Στην ίδια εικόνα, όπως και στη Βυζαντινή εικόνα, έχουμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο επίπεδο, συμπίεση και του χώρου και του χρόνου. Έτσι και εδώ, μέσα σε μια φιλολογική εικόνα, δηλαδή με λόγια εικόνα, έχουμε συμπίεση του χώρου και του χρόνου, που δεν μπορείτε να βγάλετε καμία ανάκρια και να πείτε ότι αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι δεύτερο. Όσοι είπαν αυτό πρώτο, αυτό δεύτερο, έπεσαν έξω. Και λίγο παρακάτω, την ερχομένη φορά, θα δούμε το διαβόητο εκείνο χωρίο, το οποίο δημιούργησε αιρέσεις επί αιρέσεων στην ιστορία, περί της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Αλλά ο Ευαγγελιστής, θα το καταλάβατε πλέον, αναφέρεται για το ίδιο γεγονός που δεν τον ενδιαφέρει η χρονολογική σειρά, και πρώτη και δεύτερη και τρίτη φορά. Έχετε προσέξει ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε την επανάληψη των αυτών προτάσεων, και προχωρεί και πάλι επανέρχεται στις πρώτες προτάσεις και πάλι παρακάτω και πάλι επανέρχεται. Είναι η συνήθεια του Ευαγγελιστού, είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφει. Έτσι δεν πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά, αλλά θα πρέπει να εξακριβώσουμε περί τίνος πρόκειται, για να τα δούμε αυτά στο σύνολό τους μαζί και όχι χωρισμένα, που θα ανήκουν σε κάποια χρονική ιστορική στιγμή. Σας θυμίζω λοιπόν εκείνο που είχαμε ήδη αναλύσει στο 16ο κεφάλαιο. Σας το διαβάζω και θα το συνδέσουμε με αυτά τα οποία σας διάβασα τώρα. Είναι 16,13 έως 16 χωρία. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, τα οποία εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Λοιπόν, ό,τι λέει στο 16 κεφάλαιο και ό,τι λέει στο 19 τώρα κεφάλαιο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου. Εξηγούμεθα. Ούτε εκεί, στο 16 κεφάλαιο, ούτε εδώ, στο 19 κεφάλαιο, δεν γίνεται λεπτομερής μνήμα αυτής της τελευταίας τρομερής μάχης, πολέμου, σειράξεως της ιστορίας. Και τούτο, όπως σημειώνει ο Μπρατσιώτης, που υπομνημάτισε το βιβλίο της Αποκαλύψεως μέσα στην κατοχή, στη γερμανική κατοχή, γράφει στον προλογό του ότι τότε έκαναν τις σκοτεινές εκείνες και φοβερές ημέρες, έκαναν ένα κύκλο και μελετούσαν το παρηγορητικότατο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μάζεψε εκείνα τα οποία τότε σαν σημειώσεις είχε και εξέδωκε το βιβλίο το οποίο έχουμε. Είναι το υπόμνημα στην Αποκάλυψη. Γράφει τα εξής ο Μπρατσιώτης. Επιλέξει. Δεν αναφέρονται, λέγει, λεπτομέρειες στη μάχη του Αρμαγεδόνος, ούτε στο 16 κεφάλαιο ούτε στο 19, είτε χάριν της ευαισθησίας των αναγνωστών, είτε προς υποδήλωση της αστραπιαίας ταχύτητος αυτής, οπότε δεν μένουν περιθώρια περιγραφής. Δηλαδή, ακούστε. Λέγει, αν πει, κάνει περιγραφή της μάχης, οι αναγνώστες θα λιποψυχούσαν.
αλλά είτε λέγει αυτό, είτε ο πόλεμος αυτός θα γίνει τόσο αστραπιαία που δεν θα υπάρχουν περιθώρια περιγραφής. Όσο για το θέμα της ευαισθησίας, δεν πρέπει να είναι. Διότι ο ίδιος ο Μπρατσιώτης, και όπως εδώ το βλέπουμε και το σχολιάζει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας ομιλεί για την έκβαση του πολέμου και μιλάει ρεαλιστικά και ομά, ότι καλεί ο άγγελος, λέγει, τα όρνια του ουρανού και τους λέγει «Ελάτε να φάτε σάρκες». Δεν νομίζω να είναι και πολύ τρυφερή η εικόνα. Και δεν νομίζω να είναι μια εικόνα η οποία δεν θα προσέκρουε στην ευαισθησία των αναγνωστών. Δεν είναι λοιπόν αυτό, είναι το άλλο. Ότι η ταχύτητα που θα γίνει αυτός ο πόλεμος δεν έχει περιστατικά, αγαπητοί μου, δεν έχει περιστατικά να περιγραφούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον πόλεμο του 40-41. Λέμε, μας χτύπησαν οι Ιταλοί, γίνεται επιστράτευση, πηγαίνουμε στην Αλβανία, τους βγάλαμε έξω από την Άρτα και τώρα παίρνουμε μία-μία πόλη. Οι πιο ηλικιωμένοι, εγώ το θυμάμαι, ένα μικρό παιδί, το θυμούμε, κάθε φορά που παίρναμε μία πόλη, την Κοριτσά, τον Τετελένη, τους Αγίους Τεσσαράκοντα, χτυπούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών πανηγυρικών. Και βγαίναμε έξω και λέγαμε, γιατί με καμπάνες εγείρεται και ο συναγερμός. Και λέγαμε, τι συμβαίνει, όχι συναγερμός, πήραμε το Τετελένη, πήραμε την Κοριτσά, πήραμε τους Αγίους Τεσσαράκοντα, το λιμάνι, και ούτω καθεξής. Και ο πόλεμος κράτησε από τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου, μέχρι τον Απρίλιο που μπήκαν οι Γερμανοί. Δηλαδή μήνες, γεγονότα, προσέξτε, που μπορούμε να τα περιγράψουμε. Ας πούμε ότι κηρύσσει τον πόλεμο η Ιταλία εναντίον της Ελλάδος. Το ίδιο περιστατικό. Τον ίδιο πόλεμο. 28 Οκτωβρίου 1940. Αλλά αντί να στείλει τελεσίγραφο, αντί να και τα λοιπά, να αποβιβάσει στρατεύματα στην Αλβανία και λοιπά, παίρνει μία βόμβα πολλών μεγατόνων ατομική και έρχεται και τη ρίχνει στη Λάρισα που είναι το κέντρο της Ελλάδος, να πιάσει αν ήταν δυνατόν μέχρι τα σύνορα και μέχρι την Κρήτη. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν υπάρχει τίποτα επάνω στο χώρο της Ελλάδος. Έχουμε γεγονότα? Δεν έχουμε. Γιατί? Η βόμβα δεν άφησε περιθώρια να δημιουργηθούν γεγονότα. Ακούσατε? Η ταχύτητα καταστροφής δεν άφησε περιθώρια για γεγονότα. Λοιπόν, αυτά τα έγραφε ο Μπρατσιώτης, αγαπητοί μου, τότε που βεβαίως δεν μπορούσε να διακρίνει την δυνατότητα, παρότι πέθανε πέρσι πρόπερσι ο Μπρατσιώτης, δεν μπορούσε να διακρίνει την δυνατότητα ενός τέτοιου γρήγορου πολέμου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι ένας πόλεμος που θα ξεκινούσε παγκόσμιος θα μπορούσε να κρατήσει από 24 ώρες το πολύ μία εβδομάδα. Το πολύ. Πόσους νεκρούς μπορεί να αφήσει τα πεδία της μάχης χωρίς να είναι πια η μάχη με τα παλιά αγχέμαχα, όπλα κτλ. Το 1/3 της γης. Μπορεί να δισεκατομμύριο άνθρωποι να ξαπλώσουν νεκροί πάνω στην επιφάνεια της γης. Μέσα, αγαπητοί μου, σε 24 ώρες. Δεν έχουν παρά οι δυνάμεις να πατήσουν κάποια κουμπιά και η γη να γίνει απέραντο νεκροταφείο. Δεν υπάρχουν περιγραφές. Τι περιγραφές? Αλλά τι μπορούμε να περιγράψουμε? Το αποτέλεσμα. Πέστε μου, τι γεγονότα στη Χειροσύμα θα είχαμε να περιγράψουμε? Ότι οι άνθρωποι εδέχθηκαν με φόβο το αεροπλάνο και είπανε τώρα να κάτι πέφτει, και μετά αυτό άρχισε να πέφτει σιγά σιγά και μετά άρχισε να δημιουργεί, ξέρω εγώ, παράλυση εκεί που έπεσε στους ανθρώπους. Τίποτα, μια και έξω. Μια και έξω. Τα αποτελέσματα εκ των υστέρων. Λοιπόν, τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής, όχι από ευαισθησία, αλλά υποδηλώνει την ταχύτητα του πολέμου αυτού, αλλά μας λέει τα αποτελέσματα. Τι τα αποτελέσματα?
η γη όλη θα είναι απλωμένη με πτώματα. Αυτή είναι η μάχη των Αρμαγεδόν. Φοβερή. Στο παρακάτω κεφάλαιο, στο 20, γιατί θα επανέλθουμε, ακόμα δεν το εξήντλησα αυτό, θα δείτε, λέγει καινούργιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, για να δούμε εδώ. Όταν λέγει ότι, αυτό το σημείο προσέξτε, και ελάτε να φάτε σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων. Τι θα πει ότι στο πεδίο της μάχης είναι πεθαμένοι, σκοτωμένοι και μικροί και μεγάλοι. Απλούστατα. Δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι μάχονται, αλλά είναι και ο άμαχος πληθυσμός. Διότι όταν πέσουν τέτοιες βόμβες, αγαπητοί μου, δεν θα σκοτωθούν εκείνοι που είναι σε μέτωπα, αλλά θα σκοτωθούν οι πάντες. Βέβαια, επιτρέψατε μου εδώ, τώρα το σκέφτηκα, όταν ακούτε για ειρήνη και πορείες ειρήνης που κάνουν ακριβώς για να αποφευθούν αυτά τα αποτελέσματα, θα σας απαντούσα, και αν θέλετε πιστέψτε το, δεν πρόκειται παρά περί φοβερής υποκρισίας. Κανείς δεν πιστεύει στην ειρήνη. Οι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά εκείνοι που κινούν τα νήματα της ιστορίας και των πολέμων δεν πιστεύουν στην ειρήνη. Φωνάζουν για ειρήνη για να παρατείνουν τον καιρό των εξοπλισμών και τίποτε άλλο. Και κάποια ώρα θα αρχίσουν να χορεύουν αυτές οι βόμβες από πάνω από τα κεφάλια μας και τότε θα έχει γίνει το μεγάλο μακελιό της ανθρωπότητας. Κανείς δεν πιστεύει στην ειρήνη. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι αντίθεες δυνάμεις, δεν πιστεύουν στην ειρήνη. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι υποκρισία. Είναι υποκρισία και παρέλκουν των καιρών για να εξοπλίσουν περισσότερο. Και ο Χίτλερ αυτά έλεγε, αγαπητοί. Τι έλεγε ο Χίτλερ? Εγώ πόλεμο. Και ο Τσάμπερλεν, ο πρωθυπουργός της, δεν είναι πολιτικό λόγο, αλλά σας λέω, να μην θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία. Τι έλεγε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας? Θα έχουμε ειρήνη. Και παντού για ειρήνη μιλούσε και εκείνος. Και παρολίγο θα έχαναν τον πόλεμο οι Άγγλοι. Παρολίγο θα τον έχαναν τον πόλεμο. Γιατί οι μεν εξοπλίζονται οι Γερμανοί και δεν μιλούσαν, οι άλλοι δεν έχαβαν το χάπι της δίθεν ειρήνης. Δεν πιστεύουν στην ειρήνη οι άνθρωποι της γης. Δεν πιστεύουν. Και δεν πιστεύουν γιατί δεν έχουν τον αρχηγόν της ειρήνης, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό μπορεί να ομιλεί για πραγματική ειρήνη. Και εκείνος που έχει πρώτα ειρήνη με το Θεό. Και για να έχεις ειρήνη με το Θεό δεν πρέπει να αμαρτάνεις. Και τότε μπορείς να μιλάς για ειρήνη και όχι όλα τα άλλα. Πάντως, ο πόλεμος αυτός του Αρμαγεδόνος θα είναι ο καρπός της αποστασίας βεβαίως των ανθρώπων και των οποίων βεβαίως θα επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό σημειώνει ο Ανδρέας Κεσαρίας: το μεν προηγούμενον του Θεού θέλημα, ο και Ευδοκία λέγεται, και δείπνον αυτό περιπόθητον, το πάντας ανθρώπου σωθήν εκεί σε επίγνωση αληθείας έλθειν, και επιστρέψε και ζήν αυτούς, το δε δεύτερον, το κολασθήνε τους εαυτής επισπομένους την κόλαση. Υπάρχουν στο Θεό, λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, δύο θελήματα. Είναι το προηγούμενο θέλημα, έτσι λέγεται το προηγούμενο, το και κατευδοκίαν, που σημαίνει είναι το περιπόθητον εκείνο δείπνο που είχαμε αναλύσει μια προπερασμένη φορά. Είναι το δείπνο του αρνίου, το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, που λέγει μακάριος εκείνος που θα καθίσει στο δείπνο, στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Μακάριος, ευτυχισμένος. Και το άλλο, το δεύτερο θέλημα του Θεού, το λεγόμενο επόμενο θέλημα ή το καταπαραχώρησιν θέλημα, επόμενον, δεύτερον ή καταπαραχώρησιν θέλημα, τι είναι? Το κολασθήνε τους εαυτούς, συγγνώμη, τους εαυτής επισπομένους στην κόλαση. Δηλαδή, το να τιμωρηθούν εκείνοι που επισύρουν την κόλαση για τον εαυτόν τους. Δηλαδή, το επιτρέπει ο Θεός. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός θα είναι ο καρπός της αποστασίας των ανθρώπων. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι έχουμε αυτά τα δύο δείπνα.
τα οποία αντιπαραβάλλονται το δείπνο του Θεού και το δείπνο των ορναίων. Τι θέλεις, αδελφέ μου, να καθείς στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού ή να σε φάνε τα κοράκια? Και θα είναι, τι θα είναι αυτό? Τα κοράκια μπορεί να φάνε και τους Αγίους, αλλά είναι εικόνα που δείχνει πως θα σε τρών τα κοράκια στην κόλαση. Δεν έχει κοράκια η κόλαση. Αλλά τι εννοούμε? Εκεί που θα κατατρώγεσαι χωρίς να καταναλώνεσαι. Και λέγεται δείπνο μέγα του Θεού, γιατί είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως του Χριστού Κριτού επί των αντιθέων δυνάμεων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι θα γίνει και αυτή η τρίτη αναφορά στις μάχες του Αρμαγεδόνος, αλλά για να δούμε εδώ πώς ακριβώς μας το λέγει ο καρπός της αποστασίας βεβαίως των ανθρώπων, και τον οποίον βεβαίως θα επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό σημειώνει ο Ανδρέας Κεσαρίας: το μεν προηγούμενον του Θεού θέλημα, ο και Ευδοκία λέγεται, και δείπνον αυτό περιπόθητον, το πάντας ανθρώπου σοφή είναι εκεί σε επίγνωση αληθείας έλθειν, και επιστρέψε και ζήν αυτούς, το δε δεύτερον, το κολασθήνε τους εαυτής επισπομένους την κόλαση. Υπάρχουν στο Θεό, λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, δύο θελήματα. Είναι το προηγούμενο θέλημα, έτσι λέγεται το προηγούμενο, το και κατευδοκίαν, που σημαίνει είναι το περιπόθητον εκείνο δείπνο που είχαμε αναλύσει μια προπερασμένη φορά. Είναι το δείπνο του αρνίου, το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, που λέγει μακάριος εκείνος που θα καθίσει στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Μακάριος, ευτυχισμένος. Και το άλλο, το δεύτερο θέλημα του Θεού, το λεγόμενο επόμενο θέλημα ή το καταπαραχώρησιν θέλημα, επόμενον, δεύτερον ή καταπαραχώρησιν θέλημα, τι είναι? Το κολασθήνε τους εαυτούς, συγγνώμη, τους εαυτής επισπομένους την κόλαση. Δηλαδή, το να τιμωρηθούν εκείνοι που επισύρουν την κόλαση για τον εαυτόν τους. Δηλαδή, το επιτρέπει ο Θεός. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός θα είναι ο καρπός της αποστασίας των ανθρώπων. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι έχουμε αυτά τα δύο δείπνα, τα οποία αντιπαραβάλλονται, το δείπνο του Θεού και το δείπνο των ορναίων. Τι θέλεις, αδελφέ μου, να καθείς στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού ή να σε φάνε τα κοράκια? Και θα είναι, τι θα είναι αυτό? Τα κοράκια μπορεί να φάνε και τους Αγίους, αλλά είναι εικόνα που δείχνει πως θα σε τρών τα κοράκια στην κόλαση. Δεν έχει κοράκια η κόλαση. Αλλά τι εννοούμε? Εκεί που θα κατατρώγεσαι χωρίς να καταναλώνεσαι. Και λέγεται δείπνο μέγα του Θεού, γιατί είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως του Χριστού Κριτού επί των αντιθέων δυνάμεων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι θα γίνει και αυτή η τρίτη αναφορά στις μάχες του Αρμαγεδόνος, αλλά για να δούμε εδώ πώς ακριβώς μας το λέγει παρακάτω. Και είδων 19,19 έως 21, και είδων το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού, και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού, ενίσε πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την και ομέδιν εν θείο, και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου τι εξελθούσι εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Είδα, λέγει, το θηρίο, ο Αντίχριστος, και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματά τους μαζεμένα να κάνουν πόλεμο εναντίον του υπαίως Χριστού Κριτού και εναντίον του στρατεύματός του, των αγγέλων.
και πιάστηκε το θηρίο, συνελήφθη το θηρίο, μαζί και ο ψευδοπροφήτης, αυτός που έκανε τα σημεία και τα τέρατα για να πλανά τους ανθρώπους, αυτός που έβαλε το χάραγμα του θηρίου επάνω εις τους προσκυνούντας την εικόνα του θηρίου, και ζωντανοί πετάχτηκαν στη λίμνη του πυρός που καίγεται με φτιάφι. Οι υπόλοιποι εφωνεύτησαν με τη ρομφαία που εξήρχεται από το στόμα του καθημένου επί του λευκού ύπου του Χριστού. Αγαπητοί μου, πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτή τη μάχη? Αυτό είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα αυτό που σας είπα. Πώς πρέπει να την εννοήσουμε? Διότι αν έπρεπε να κάνουμε μια ζωγραφική, ένα ζωγραφικό πίνακα σαν για αυτούς που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, άφθονες εικόνες της Αποκαλύψεως σε τοιχογραφίες, πώς θα το παριστάναμε αυτό? Κάπως έτσι ψηλά στα σύννεφα των Χριστών Ιππέα και τα στρατεύματά του οι άγγελοι, οι πεις, και κάτω στη γη να είναι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι θα είναι? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αυτό είναι μια εικόνα. Γι' αυτό σας λέγω, πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτή τη μάχη μεταξύ των εθνών, που θα ηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης εναντίον του Ιππέως Χριστού? Πιθανώς το πράγμα είναι όπως το περιγράφει προφητικά ο προφήτης Ιεζεκίη στα περίφημα κεφάλαια 38 και 39. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Σημειώσατε δε ότι αυτά που γράφει ο Ιεζεκίη κατά λέξη σχεδόν και τα ίδια ονόματα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο επόμενο κεφάλαιο, που είναι η τρίτη αναφορά της μάχης του Αρμαγεδόνος, και αναφέρεται εις τον βασιλέα τον Γόγ και εις τον Μαγόγ. Μαγόγ θα πει η χώρα του Γόγ. Γόγ είναι το όνομα του βασιλέως, και Μαγόγ είναι η χώρα του βασιλέως Γόγ. Λοιπόν, πρόκειται συνεπώς αυτής της μάχης του Αρμαγεδόνος και τα όσα μας γράφει ο προφήτης Ιεζεκίη, πρόκειται περί ταυτότητος. Είναι το ίδιο πράγμα. Και ναι, μεν εκεί γράφει, όπως θα σας διαβάσω τώρα, ότι στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, και έγινε αυτό ιστορικά, αλλά ο ιστορικός τύπος δεν εξαντλείται εις το βάθος του ιστορικού αυτού τύπου. Σε σχέση με τα προφητευόμενα υπάρχει ο εύκατος πόλεμος της ιστορίας, η μάχη του Αρμαγεδόνος. Ακούστε πως το λέει ο προφήτης Ιεζεκίηλ. Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ. Αυτά λέγει ο Κύριος ο ένδοξος εις τον Γόγ. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη, εν ημέρα η ανέλθει Γόγ επί την γη του Ισραήλ, και θα είναι την ημέρα εκείνη όταν θα κατέβει από βορρά ο Γόγ εις την περιοχή του Ισραήλ. Ο Ισραήλ όμως τώρα, τότε ήταν πραγματικά, είχαμε την κάθοδο των σκυθών, θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω, αλλά ο Ισραήλ τώρα είναι ο νέος Ισραήλ, είναι η εκκλησία, και είναι η κάθοδος των του Γόγ, που είναι εκπρόσωπος όλων των αντιθέων δυνάμεων του κόσμου εναντίον της Εκκλησίας. Λέγει Κύριος, Κύριος, αναβήσετε ο θυμός μου, και καλέσω επ' αυτών παν φόβων, λέγει Κύριος. Θα τον κάνω να τρομάξει. Μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε. Θα υπάρξει μαχαίρι εναντίον τι? Ξαναδιαβάζω. Μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε. Εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή ο Γόγ, τα στρατεύματά του θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Εμφυλίως. Αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, όταν η Σκύθε δεν υπήρξε Γόγ. Είναι συμβολικό όνομα. Δεν υπήρξε Γόγ βασιλεύς. Η Σκύθε που κατοικούσαν, προσέξτε, λέγει ο προφήτης Ιεζεκίη τρία ονόματα. Το πρώτο όνομα είναι το όνομα Ρος. Ρο
ωμέγα σίγμα, ρος. Και όλοι οι ερμηνευτές, παλαιοί και νεότεροι, λέγουν είναι οι κάτοικοι περί των Βόλγα ποταμών. Αυτό που και σήμερα λένε οι Ρώσοι. Δεν το λέγω εγώ. 38 και 39 κεφάλαια. Διαβάστε δε στην ερμηνεία του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου στα σχόλια από κάτω, να το ειδείτε αυτό. Και έχει κι άλλα δύο ονόματα που είναι λαοί που κατοικούν περί τη Μαύρη Θάλασσα. Με τη γενική ονομασία Σκήθε. Οι Σκήθε, φοβεροί τοξότε, ήσαν ορδοί πραγματικοί. Κατέβηκαν, απολύτιστοι άνθρωποι, κατέβηκαν τότε εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της Μικράς Ασίας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Τον Ισραήλ τον κοσκίνησαν. Έφτασαν έξω από την Αίγυπτο. Ιστορία τώρα σας λέγω, ιστορία, όχι προφητεία, ιστορία. Εκεί εδόθησαν από τους Αιγυπτίους πολλά δώρα και πολύτιμα εις τους Σκήθες, να μην μπουν στην Αίγυπτο. Επιστρέφουν αυτοί. Και επιστρέφοντας έγινε μάχη εναντίον των, με αποτέλεσμα αυτοί να καταληφθούν από φόβον και στο τέλος να πάθουν τέτοιο πανικό που να χάσουν τα νερά τους και να πολεμάει ο ένας τον άλλο χωρίς να ξέρουν αν είναι οξρός ή είναι φίλοι τους. Πολεμούσαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώθησαν δια την διατήρηση την ιστορική που πέρασε η ορδή των Σκηθών από τη χώρα του Ισραήλ. Ονομάστηκε μια πόλη Σκηθόπολης και είναι στην Παλαιστίνη. Ήταν τότε στην Παλαιστίνη η Σκηθόπολης. Γι' αυτό ονομάστηκε, για να θυμίζει τον δρόμο των Ισραηλιτών από την κάθοδο των Σκηθών. Εκεί δεν εξαντλείται η προφητεία. Η προφητεία έχει εσχατολογικό βάθος και είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος υπό το όνομα Ρος ή τα στρατεύματα του Βόγου. Δεν είναι οι Ρώσοι ακριβώς οι Ρώσοι. Προσέξτε, δεν είναι ακριβώς οι Ρώσοι. Είναι ο ιστορικός τύπος οι Ρώσοι, αλλά δεν είναι οι Ρώσοι. Αλλά τι είναι, να σας πω τι είναι. Όλες οι αντίθετες δυνάμεις Ανατολής και Δύσεως. Πώς μπορεί να πολεμήσουν μεταξύ τους στη μάχη του Αρμαγεδόνος και να αλληλοεξοντωθούν, να σας πω. Είναι ο άθεος κομμουνισμός όπου επικρατεί. Είναι της Ανατολής. Είναι ο άθεος ηλισμός της Δύσεως. Και ο άθεος σιωνισμός των Εβραίων. Συμπίπτουν τα συμφέροντά τους. Σε ένα σημείο συμπίπτουν τα συμφέροντά τους. Μόνο σε ένα σημείο. Να πολεμήσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Μόνο σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό βλέπετε και στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Προκειμένου να χτυπηθεί η Ελλάδα, συμμαχούν οι σκοτεινές δυνάμεις. Σε άλλα θέματα δεν συμφωνούν, γιατί ο κάθε τομέας έχει τα συμφέροντά του. Άλλο είναι ο άθεος κομμουνισμός, άλλο είναι ο άθεος ηλισμός της Δύσεως. Και έτσι, όπως ακριβώς θα λέγαμε, η Ανατολή με τη Δύση θα πατήσουν το κουμπιά να έρθουν οι βόμβες και οι πύραυλοι. Α, ώστε λοιπόν η Ανατολή με τη Δύση. Ακριβώς αυτό. Αυτός είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Εμφύλιος ως προς τις αντίθετες δυνάμεις που θα είναι ηνωμένες αυτές. Αλλά δεν θα είναι ηνωμένες. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι ηνωμένες εναντίον του Χριστού. Αλλά τα συμφέροντά τους δεν είναι ηνωμένα. Και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης οποίησα στα σημεία ενώπιον αυτού, ενείς επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός, την καιωμένη εν θείο. Και οι λοιποί απεκτάνθυνσαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου, τη εξελθούσι εκ του στόματος αυτού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Και λέγαμε την περασμένη φορά πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτήν την μάχη του Αρμαγεδόνος, που θα είναι η μάχη μεταξύ των εθνών και που θα ηγείται ο Αντίχριστος μετά του Ιησού Χριστού. Θα ηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Πώς δηλαδή αυτό ιστορικά πρέπει να το εννοήσουμε?
Πιθανώς το πράγμα είναι, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, όπως μας το περιγράφει προφητικά η Εζεκίηλ στο περίφημο εκείνο κεφάλαιό του, το 38. Λέγει τα εξής, 39, συγγνώμη. Λέγει τα εξής ο προφήτης: «Τάδε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ». Σημειώσατε ότι λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο το 20 της Αποκαλύψεως αναφέρεται ο Γόγ και Μαγόγ. «Και τάδε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ, και έστε εν τη ημέρα εκείνη εν ημέρα ή εάν έλθει Γόγ επί την γην Ισραήλ, λέγει Κύριος, Κύριος, αναβήσετε ο θυμός μου και καλέσω επ' αυτών παν φόβων, λέγει Κύριος, μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε». Θα ήρθε δηλαδή από βορρά ο Γόγ, από τη χώρα Μαγόγ, ο οποίος κατά τους ερμηνευτάς είναι οι κάτοικοι, σας τα έλεγα την περασμένη φορά, οι κάτοικοι της περιοχής του Βόλγα ποταμού, δηλαδή από τη Ρωσία. Εξάλλου αναφέρει και τη λέξη Ρος, Ρο, Ωμέγα, Σίγμα, και όλοι οι ερμηνευτές συμφωνούν ότι πρόκειται περί των Ρώσων. Την εποχή εκείνη βρισκόμεθα, στον 6ο αιώνα π.Χ., είναι σκυθικά φύλλα, είναι οι σκύθες, οι γνωστοί στους Έλληνας σκύθες, και ότι αυτοί θα έρθουν να πολεμήσουν τον Ισραήλ, την χώρα του Ισραήλ, και πράγματι ιστορικά κατέβηκαν έως τα σύνορα της Αιγύπτου, επήραν δώρα από την Αίγυπτο και έφυγαν, τα λέγαμε την περασμένη φορά αυτά, και η ανάμνηση του τρόμου που επροκάλεσε η παρουσία των στην περιοχή ονομάστηκε για μια πόλη στην Παλαιστίνη, Σκυθόπολης. Αυτά από πλευράς ιστορίας. Όμως ο Εζεκίηλ δεν μένει στο ιστορικό αυτό σημείο, αλλά πέρα από το ιστορικό βλέπει τα έσκατα, βλέπει δηλαδή τη μάχη του Αρμαγεδόνος, ο οποίος τυπούται με αυτήν την καταστροφή που επιφέρουν οι σκύθες, δηλαδή ο λαός του Γόγου, από τη χώρα Μαγόγου εις την Μικρά Ασία, την Παλαιστίνη έως την Αίγυπτο. Και ότι όταν λέγει «μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε», ότι θα γίνει η αδελφοκτονία πράγματι όταν απεχώρουν οι σκύθες νικηθέντες σε κάποιο σημείο, δεν μένω πολύ στην ιστορία, έγινε μία σύγχυση και άρχισε μία αδελφοκτονία ανάμεσα στους σκύθες. Αυτό εσχατολογικά ερμηνεύεται ότι τα έθνη μεταξύ τους θα πολεμήσουν, τα αντίθεα έθνη, τα οποία θα πολεμήσουν τον Χριστόν, στο τέλος θα πολεμηθούν μεταξύ των. Δηλαδή αυτή η αδελφοκτονία. Και λέγει «κρινώ και κρινώ αυτόν θανάτο και πυρ και θείον βρέξω επ' αυτόν». Είναι βέβαια και αυτό εσχατολογικό, είναι αιωνία κόλασης, αλλά πρώτης αιωνίας κολάσεως των αντιθέων δυνάμεων και του Αντιχρίστου και του Ψευδοπροφήτου, είναι οπωσδήποτε ο τρομερός εκείνος πόλεμος, ο οποίος τότε δεν μπορούσε να κατανοηθεί. Σήμερα μπορούμε να κατανοήσουμε ότι εάν μέσα σε ένα πόλεμο η Αγία Γραφή μας μιλάει για πυρ και θείον, εμείς μπορούμε να εννοήσουμε την τρομακτική δύναμη της πυρηνικής ενεργίας, η οποία βεβαίως είναι πολύ παραπάνω από το πυρ και το θείον. Εξάλλου την εποχή εκείνη δεν είχαμε άλλες παραστάσεις να δείξουν την σφοδρότητα του πράγματος. Και ακόμη και επί πάντας θα βρέξω, λέει, πυρ και θείον, και επί πάντας τους μετ' αυτού, του Γόγ δηλαδή, και επέθνη πολλά μετ' αυτού, και μαζί με αυτόν σε όλα εκείνα τα έθνη που τον ακολουθούν. Υπενιγμός ότι πρόκειται περί παγκοσμίου πολέμου. Και συνεχίζει ο προφήτης Εζεκίηλ και λέγει: «Τάδε λέγει Κύριος, υπόν παντί ορναίο πετεινό και προς πάντα τα θηρία του πεδίου, συνάχθητε και έρχεστε, συνάχθητε από πάντων τον περικύκλο, και φάγεστε κρέα και πίεστε αίμα, κρέα γιγάντων φάγεστε και αίμα αρχόντων της γης, πίεστε και εμπλιστήσεστε επί της τραπέζης μου ύπων και αναβάτην, γίγαντα και πάντα άνδρα πολεμιστήν», λέγει Κύριος. Είναι παράλληλη εικόνα με αυτό που μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης,
ότι ο άγγελος στον ήλιο, που σημαίνει παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί τον ήλιο τον βλέπουν όλοι, ελάτε όρνια του ουρανού να φάτε πτώματα. Και δεν μας λέγει το περιεχόμενο της μάχης πως θα γίνει. Σας εξήγησα την περασμένη φορά, φαίνεται ότι θα είναι ευνηδιαστικός αυτός ο πόλεμος, σύντομος, γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος. Δεν θα μείνουν περιθώρια περιγραφής, αλλά τα αποτελέσματα, ότι όλη η γη θα έχει γεμίσει πτώματα μικρών και μεγάλων. Παρατηρούμε ότι αρχηγός αυτών των στρατευμάτων θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Και επειδή θα είναι ετερόκλητοι στρατιώτε από όλα τα έθνη, γι' αυτό λέγονται στρατεύματα, εν αντιθέσει με το στράτευμα του Υπαίος Χριστού, που δείχνει μια ενότητα και είναι οι αγγελικές δυνάμεις. Και σημειώνει, και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις την λίμνη του πυρός, την καιωμένη εν θείο. Επιάστη το θηρίον, θα πει συνελήφθη. Συνελήφθη ο Αντίχριστος μαζί του και ο ψευδοπροφήτης. Από ποιον συνελήφθη και πώς ερήφθησαν εις την λίμνη του πυρός, δηλαδή την κόλαση, ζώντες? Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης συλλαμβάνονται με την έννοια: ενεργεί ο Θεός επί της ιστορίας κατά τρόπον που θανατώνονται, αλλά ευθύς με το θάνατόν των πηγαίνουν στην κόλαση κατευθείαν. Για να το καταλάβουμε αυτό, πως θανατώνονται και πως ακριβώς ρίπτονται στην κόλαση απευθείας, αυτό που λέγει ζώντες, ακούσατε το. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι αναλώσει αυτόν ο Κύριος το πνεύμα του στόματος αυτού. Αναλώσει, θα τον καταστρέψει τον Αντίχριστο, συντοδάται τον ψευδοπροφήτη. Αλλά η απώλειά τους θα είναι συναπτή με την κόλαση, δηλαδή συγκεκριμένα έχουμε μία εικόνα, την εικόνα της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρας. Οι κάτοικοι το πρωί σηκώθηκαν να πάνε στις δουλειές τους και έπεσε πυρ και θείον και προφανώς τους έκαψε όλους, δηλαδή πέθαναν. Αλλά δεν ήταν φυσικός θάνατος, ήταν βίαιος θάνατος. Και αυτός ο βίαιος θάνατος εικονίζεται εδώ ότι μεταφέρονται ζώντες εις την κόλαση. Η κόλαση δεν είναι πυρ και θείον εικόνα, αλλά έβρεξε πυρ και θείον ιστορικά πια στα Σόδομα, που δείχνει ότι βρίσκονται από τον τύπο στο πρωτότυπο, από το πυρ και θείον το ιστορικό εις το πυρ και θείον της κολάσεως. Βεβαίως πέθαναν, αλλά ήταν τόσο γρήγορος ο θάνατος που περνούν από τον τύπο στο πρωτότυπο, ώστε σαν να μην μεσολαβούσε εκείνο που συμβαίνει σε όλους τους άλλους ανθρώπους, να πεθάνουν, να πάνε στον Άδη, στην πρόγευση της κολάσεως, και μετά όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών να βρεθούν εις την κόλαση. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι συνελήφθη ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος. Δηλαδή, προφανώς θα εφωνεύονται, θα φωνευθούν εις τον πόλεμο αυτών. Και έτσι εκεί θα δειχθεί ότι κάθε άλλο παρά είναι αθάνατος ο ψευδοπροφήτης. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, μέσα σε 3,5 χρόνια. Και εν συνεχεία θα βρεθεί στην κόλαση κατευθείαν ο ψευδοπροφήτης και ο Αντίχριστος. Αυτό σημαίνει ότι οι ζώντες μεταφέρονται εις την κόλαση. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης φεύγουν από το προσκήνιο της ιστορίας. Τελείωσαν. Θα λέγαμε αναπνέουν οι πιστοί. Περιμένετε, είναι θα στο τέλος του τέλους. Η όλη εικόνα της τιμωρίας δείχνει ένα διάσημο, ενώ ακόμα δεν έγινε η κρίση. Θα το δούμε όμως παρακάτω. Εδώ βιάζεται και δείχνει ότι δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Αυτό το υπογραμμίζω, θα σας το πω και λίγο πιο κάτω.
δεν θα ερμηνεύσουμε με ιστορική αλληλουχία. Δεν θα ερμηνεύσουμε, είναι κίνδυνος. Περιμένετε όμως, θα το δείτε λίγο πιο κάτω. Τα λοιπά, λέει, οι λοιποί εκ των στρατευμάτων εφωνεύθησαν. Τι είναι τρόπο? Δια της διστόμου οξίας ρομφέας που εκφορεύεται από το στόμα του υπαίως Χριστού Κριτού. Δηλαδή θα επιτρέψει ο Χριστός, αυτό σημαίνει, την αλληλοεξόντωση των αντιθέων δυνάμεων. Έτσι όπως βλέπουμε, όλη αυτή την εικόνα της μάχης του Αρμαχεδόνος, όχι ως περιεχόμενον, αλλά ως αποτέλεσμα, πιθανώς υπενήσονται τα εξής λόγια του Κυρίου. Σας τα διαβάζω γρήγορα. Ματθαίος 24,24-27. Εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Στο ψευδόχριστος αναφέρεται ο Αντίχριστος. Στο ψευδοπροφήτες αναφέρεται ο ψευδοπροφήτης. Και δώσους η σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσε οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εάν ουν ύπος ειν ημίν, ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθητε. Ιδού εν τη ταμείς, μη πιστέψετε. Ως περγάρια στραπή, εξέρχεται από ανατολών και φέρεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Θα σας πούν, αυτός Χριστός, ο Χριστός Χριστός το Γάζωρο, Χριστό τον λένε. Χριστό τον λένε. Να, ο Χριστός, μη πιστέψετε. Ο Χριστός θα έρθει από τον ουρανό, όπου γάρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Αυτό το χωρίο είναι λίγο δύσκολο. Ο Τρεμπέλας στην Καινή του Διαθήκη που ερμηνεύει, που αποδίδει, σας διαβάζω πως το αποδίδει κατά λέξη. Διότι εκεί όπου είναι το νεκρό πτώμα, εκεί θα μαζευτούν και οι αετοί δια να χορταστούν από αυτό. Με άλλα λόγια, όταν η σαπίλα του κόσμου φτάσει εις το απροχώρητον, τότε θα έλθει αφευκτός και εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσης και τιμωρία. Δηλαδή απηχεί τη μάχη του Αρμαγεδόνος, απηχεί εκείνο το δείπνο των ορναίων που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, ελάτε όρνια να φάτε πτώματα. Πιθανώς ακόμη αυτό το κατάντημα του Αρμαγεδόνος να υπενήσεται και ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όταν λέγει «Αγενήν», ελάτε τώρα κι εσείς, «Αγενήν οι πλούσιοι, κλάψατε, ολολίζοντες, επί τες ταλαιπωρίες ημών, τες επερχομένες, αυτές που έρχονται για σας, ο πλούτος ημών θέσιπε, έχει σαπίσει, και τα ημάτια ημών σιτόβρωτα γέγονεν, τα φαγε ο σκόρος, τα ρούχα σας, ο χρυσός ημών και ο άργυρος κατίωται, το χρυσάφι σας και το ασήμι σας σκούριασαν», σκουριάζουν, δηλαδή αχρηστέθηκαν, σκούριασαν, «και ο ιός αυτών και η σκουριά τους», ιός θα πει σκουριά, θα πει και δηλητήριο, «εις μαρτύριον ημινέστε», θα είναι εις μαρτύριον ότι έτσι θα έρθουν τα πράγματα, «και φάγετε τα σάρκας ημών», και θα φάει τις σάρκες σας. Αυτό υπενήσεται, ελάτε όρνια να φάτε. Χρυσάφια, λίρες, σκόρπια, όλα αυτά, οι θησαυροί, όταν οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, δηλαδή οι άνθρωποι, θα κοίτονται νεκροί και θα τους τρέχουν τα όρνια. «Ως πήρε θησαυρίσατε εν εσχάτες ημέρες», τα κρατάει ο Θεός αυτά από την ιστορία για τις έσχατες μέρες. «Ετριφήσατε», δηλαδή σπαταλήσατε επί της γης, και λέγει «και εσπαταλήσατε», «εθρέψατε τα σκαρδίας ημών ως εν ημέρα σφαγής», ζήσατε σαν εκείνα τα ζώα που θα τα πάνε στο σφάξιμο αφού τα έχουν θρέψει καλά καλά. «Ιδού ο Κρητής πρώτον θυρών έστηκε». Ναι, ο Κρητής έξω από την πόρτα είναι. Και βέβαια εδώ μιλάει ίσως ειδικά για τους πλουσίους, θα μπορούσαμε όμως, αγαπητοί μου, να υποθεί με την γενική έννοια για κάποιους λαούς ή τους λαούς της γης που θα έχουν αυτό, την αυθονία. Και σήμερα έχουμε αυτήν την αυθονία, και όταν υπάρχουν μάλιστα κάποιοι άλλοι λαοί οι οποίοι πεινούν.